Την αυαρχίδα των καλλιεργειών, το Βαμβάκι θέλει στήριξη. Το Ελληνικό Κέντρο Βάμβακος κάνει σημαντικότητα δουλειά στη συνεργασία με τους άλλους φορείς. Το Υπουργείο Αγωνικής Ανάπτυξης έχει ως στόχο τη στήριξη την πραγματική της καλλιέργειας του Βαμβακιού. Ο νομός Καρδίτσας αλλά και ο νομός Λάρισας είναι από τους νομούς οι οποίοι έχουν μεγάλη παραγωγή στο Βαμβάκι. Το υψηλό κόστος παραγωγής όμως έχει πέσει, έχει ρίξει την ποσότητα Βάμβακος και τις καλλιεργούμενες και τις καλλιέργειες. Στόχος μας, σε συνεργασία πάντα με το Ελληνικό Κέντρο Βάμβακος και γι' αυτό αφορμή είναι η σημερινή ημερίδα, είναι να στηριχτεί τον Βαμβάκι και να αποκτήσει ποιότητα και να αποκτήσει ταυτότητα. Λέγαμε για τον Βαμβάκι ότι είναι ο λευκός χρυσός της ελληνικής γης. Τις προηγούμενες όμως δεκαετίες, μέσα από μια διαδικασία η οποία έδινε προτεραιότητα στην ποσότητα και στις επιδοτήσεις, είναι γνωστό ότι χάσαμε την ποιότητα και αλλάξαμε τις αγορές. Αυτό είχε καταστροφικές συνέπειες γιατί χάσαμε τις τιμές, τις εμπορικές τιμές. Είναι καιρός να αλλάξουμε κατεύθυνση. Είναι καιρός να εστιάσουμε και να αξιοποιήσουμε το μεγαλύτερο συγκρατικό πλεονέκτημα που έχει η ελληνική γεωργία, ο πρωτογενής μας τομέας, και αυτό είναι η ποιότητα του προϊόντου. Οι υπουργικές αποφάσεις πάρθηκαν πέρσι, έχουν ακριβώς αυτό το στόχο. Να αλλάξουμε κατεύθυνση, να εστιάσουμε την βαμβακοπαραγωγή στην ποιότητα, ποιότητα σε όλο το στάδιο, από την σπορά μέχρι και την εμπορία και τις εξαγωγές, γιατί έτσι στηρίζουμε και τιμούμε τον παραγωγό, την προσπάθειά του, το εισόδημά του, την τοπική κοινωνία, την ελληνική κοινωνία. Στην κατεύθυνση αυτή, το Εθνικό Κέντρο Βάμβακος έχει παίξει σημαντικό ρόλο, όπως σημαντικό ρόλο είμαι βέβαιος ότι παίζει και θα παίξει και η καινούργια διεπαγγελματική οργάνωση για το Βαμβάκι. Τους εύχομαι καλή δύναμη. Στη σημερινή εκδήλωση, μιλήτα για την ποιότητα του Βαμβάκι, θα δείξουμε δύο σημαντικά έργα που έχουν να κάνουν με την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού Βαμβακιού. Το ένα αφορά την εξέταση του ποιοτικού χαρακτηριστικού του ελληνικού υλικού και το άλλο αφορά την επίσημη ταξινόμηση 1% από όλη τη χώρα για το ελληνικό Βαμβάκι. Αυτό που έχει σημασία είναι η συνεργασία του ελληνικού κοινού Βαμβάκι με τη διαπαγγελματική θα ανοίξει νέες προοπτικές για το μέλλον του ελληνικού Βαμβακίου. Πιστεύω ότι τα αποτελέσματα που θα δείξουμε σήμερα θα μας δείξουν τον δρόμο που πρέπει να πάμε για να βελτιώσουμε την ποιότητα, γιατί εξετάζουμε δύο σημαντικά θέματα. Γι' αυτό που έχει σημασία επίσης ότι χωρίς συνεργασία σε λογικά σχήματα και χωρίς συνεργασία όλων των μηλών της αλυσίδας Βάμβακος δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα. Το ελληνικό Βαμβάκι έχει δύο σοβαρά προβλήματα και πρέπει να λυθούν άμεσα. Είναι το ένα αφορά το κόστος παραγωγής που είναι πάρα πολύ υψηλό και το δεύτερο είναι η αδυναμία στην τοποποίηση του προϊόντος λόγω πανσφαιρμίας ποικιλίων. Έχουμε πάρα πολλές ποικιλίες, δεν υπάρχουν καλές και κακές ποικιλίες, απλώς πρέπει να γνωρίζουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά κάθε ποικιλίας για να είναι σωστή η κατανομή της κατά περιφέρεια και να αξιοποιηθεί για μια συγκεκριμένη χρήση.